Τα τελευταία του έργα, όπως η ξακουστή άποψη του Τολέδο, η επίσκεψη της Θεοτόκου στην Ελισάβετ, ή το όραμα του Ιαγίου Ιωάννη, είναι εξορροφλίου καλυμμένα από ένα υπερκόσμιο μυστηριακό φως. Πάνω τους τρέχουν σαν αστραπές και ακροκαθίζουν στις πτυχές άσπρα φώτα, όπως στη Βυζαντινή ζωγραφική. Οι μορφές του ψηλόλυμνες και λιγερές παρατέχουν πολύ περισσότερο στους ασκητές των Βυζαντινών εικόνων παρά στις σωματώδεις του ρωμαϊκού μανιερισμού. Ο Γκρέκο μπορεί να ζωγραφίσει φυσιοκρατικά, το βλέπουμε στα πορτρέτα του, αλλά συνειδητά επιλέγει στα τελευταία του έργα εξωπραγματικές ανθρώπινες αναλογίες, μορφές άειλες, ελαστικές, γιγάντιες, που ταμίζονται προς τον ουρανό σαν να τις έλκει μια ώρα τη δύναμη. Φιγούρες που χορεύουν σαν φλόγες, γεμάτες απαράμιλη πνευματικότητα. Κάθε μορφή είναι αυτόφωνη, όπως τον Βυζαντινό τρόπο, ή αντανακλά το φως που έρχεται από μία θέατρη γη. Όμως όσο δημιουργικότερο γινόταν στο τέλος της ζωής του, τόσο ο κόσμος δεν τον εκτιμούσε. Την επάφρυο του θανάτου του, ο Γκρέκο γίνεται ακατανόητος και εγκληματικός. Να μια εικόνα του Γκρέκο που τρελάθηκε, λέγανε. Και ο Μαντσίνη που έγραψε για τη ζωή του, είπε, πέθανε πολύ γέρος και σχεδόν χαμένος για την τέχνη. Το τελευταίο πορτρέτο του, ένα μοναδικό αριστούργημα, είναι σαν θησαυροφυλάκιο κλειδωμένο που μέσα του κρύβεται η σοφία και η πείρα της ζωής. Αυτό το γέρικο όρμιο, σκευρωμένο και μυστηριώδες, δεν είναι μαθές, λέει ο Κότολου, ο κουρασμένος απόγονος μιας παμπάλαιας φυλής που πέρασε από φωτιά και σίδερο και πήγε να κουνιάξει πάνω στο ξερό και λευσημένο πράγμα του Τολέδου για να πει το ακατανόητο τραγούδι του και να πεθάνει. Χρειάστηκε να περάσουν αιώνες παρεξηγήσεω, να φανεί μια άλλη ευαισθησία από τον ρομαντισμό για να ανακαλυφθεί ο Γκρέκο τον 19ο αιώνα. Ο Ντελακρουά είχε τα πίνακα του στην κατοχή του. Ο Μανέ εμπνεύστηκε από την Αγία Τριάδα για τον πίνακά του, ο νεκρός Χριστός. Οι συμβολιστές άντλησαν από τη χρωματολογία του. Οι εξπρεσιονιστές πρόσεξαν τις παραμορφώσεις του. Οι ζωγράφοι της αφαίρεσης είδαν ένα πρόδρομο. Και ο Σιζάν ήταν ο πρώτος που αποκωδικοποίησε την πορεία των έργων του Όρεν Γκρέκο. Η πέμπτη σφραγίδα της Αποκάλυψης ήταν στην κατοχή του Ισπανού ζωγράφου Φουλουά που έμενε στο Παρίσι κοντά στο Πατρό Λαγουάρ του Πικάσο. Αποδείχθηκε πως ήταν βασική έμπνευση για τον πρώτο ριζοσπαστικό και μυστικό πίνακα του Πικάσο, τα κορίτσια της Αβιλιών. Το μέγεθος, η σύνθεση, η χρήση του φωτός, τα χρωματικά σχήματα έχουν κοινά σημεία με τα έργα του Γκρέκο.